βόλησόν σου τα υπάρχοντα, διάδωσ' αυτά πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανής. Αδερφοί μου, είναι συγκινητική η σκηνή την οποία μας παρουσιάζει σήμερα και μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Ένας νέος, λέγει, σπάνιων φαινόμενων εις τας ημέρας τας οποίας ζούμε. Ένας νέος, λέγει, προσέρχεται γονιπετών ενώπιον του Κυρίου και τον απασχολεί μέγα θέμα. Δι' αυτό ζητεί από τον Χριστό και του λέγει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ή να ζωήν αιώνιον κληρονομήσω». Τον φλέγει ο πόθος, η αγωνία και το ενδιαφέρον, διότι συνεκινήθη από τα κηρύγματα του Κυρίου και από την ειδική του παρουσία και τον αναγνωρίζει ως Θεόν. Όταν του λέγει «Διδάσκαλε αγαθέ», του απαντά ο Κύριος ότι «Ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός». Άρα είχε μέσα εις την ψυχή του ότι εκείνος ο οποίος ομιλεί ήταν ο Θεός ο αληθινός. Προσέρχεται εις αυτόν και ζητεί γονιπετών να του αποκαλύψει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Κύριος του λέγει ότι πρέπει να φυλάξεις τα συντολάς, τας οποίας έδωκεν ο Θεός, και τότε, λέγει, θα έχεις παρησίαν ενώπιον του Θεού. Και απαντά εκείνος ότι εφύλαξα τα συντολάς αυτάς. Και ο Κύριος μας του λέγει ότι σου λείπει μόνο έναν ακόμη δια να γίνεις τέλειος. Αγωνιά ο νέος εκείνος δια να ακούσει τι είναι αυτό το οποίο του λείπει. Και του λέγει ο Κύριος ότι εκείνα που έχεις πώλησε τα και θα πάρεις μισθόν ανταυτόν στην Βασιλεία των Ουρανών. Δώσε την γη, του λέγει, δια να κερδίσεις τον ουρανό. Στη συνέχεια όμως η αποκάλυψη είναι πολύ αποκαρδιωτική, διότι ο νέος αυτός επροτίμησε να πωλήσει τον ουρανό δια να κερδίσει την γη. Ήτο πλούσιος πολύ, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, και δι' αυτόν τον λόγο έσκυψε την κεφαλή, εγένε το περίλυπος και απεχώρησεν χωρίς να συμφωνήσει με εκείνα τα οποία του υπεσχέθη ο Θεός. Λυπηρών το θέαμα τούτου, αδερφοί μου. Λυπηρών, διότι είχε να απασχολήσει και τους μαθητάς το θέμα αυτό και ρώτησαν τον Κύριον ποιος δύναται να σωθεί εφόσον αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να απαρνηθεί τον κόσμο για να κερδίσει τον ουρανό. Ετώνησε δε ο Κύριος μας ότι οι πλούσιοι, λέγει, είναι τόσο δύσκολο να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών όσο δύσκολο είναι να περάσει το σχοινί εκείνο το οποίο
δένουν την Άγκυρα η ναυτική μέσα από μία βελόνα. Στο σημείο τούτο βέβαια υπάρχει μία προσπάθεια μεγάλη, δύναται ένα να κάνει μία βελόνα με μεγάλη οπίν για να περάσει εκείνο το σχοινί. Αλλά τούτο δεν είναι το και εύκολο δια τους πλουσίους, δι' αυτό είπαν ότι εκεί μπορεί να γίνει μία προσπάθεια, εδώ όμως δεν γίνεται προσπάθεια. Δι' αυτό τον λόγο είναι πολύ δύσκολο να εισέλθει πλούσιος στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το οποίο συμβαίνει, αδερφοί μου, μέχρι τα σημέρας μας, διότι ο ουρανός δεν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς ποιος είναι. Ενατενίζουμε, αν και είναι δύσκολο να δούμε τον έναστρον ουρανόν, εμείς οι οποίοι κατοικούμε μέσα εις μίαν πόλη γεμάτη από αμαρτίες. Πρέπει να εξέλθεις από την πόλη αυτήν, να ζήσεις ολίγο χρονικό διάστημα στην Ήπεθρον, εκεί όπου υπάρχει ησυχία για πέραντος, και να κοιτάξεις τον ουρανόν για να δοξάσεις τον Θεόν. Πίσω όμως από εκείνα τα δισεκατομμύρια των αστέρων και από τους πλανήτας και τους γαλαξίες οι οποίοι σκεπάζουν τον ουρανόν, υπάρχει ο Παράδεισος. Αυτόν τον Παράδεισο όμως, για να τον κερδίσει ο άνθρωπος, πρέπει να ζήσει τον Παράδεισο. Και όσο και αν προσπαθήσει να ζήσει τον Παράδεισο, δεν το κατορθώνει, διότι ομολόγησε ο Απόστολος Παύλος ότι είδα εκείνα τα οποία λέγει δεν είδε ο φθαλμός ανθρώπου, και ήκουσα εκείνα τα οποία δεν δύναται να ακούσει αυτή ανθρώπου, ούτε ποτέ ανέβει στην διάνοια και την καρδία του ανθρώπου τι είδα, λέγει. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι προσκολλημένος εις αυτόν τον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να κατανοήσει τι είναι ο Παράδεισος? Ο σημερινός νέος συλλαμβάνει διολίγον τι είναι ο Παράδεισος και θέλει να τον κερδίσει. Πλην όμως οι πράξεις με τα λόγια έχουν διαφορά μεγάλη. Και όταν τον επέρασε ο Κύριος μέσα από το σουρωτήρι για να δει αν θα περάσει από την άλλη, είδε ότι ολόκληρος επέρασε από την άλλη μεριά, δεν εστάθη επάνω. Του είπε εκείνο το οποίο τον βασάνιζε να το εξαφανίσει από το δρόμο του, πλην όμως προτίμησε να το κρατήσει παρά να το αρνηθεί. Έσκεψε την κεφαλή και απήλθε λυπούμενος. Τούτο είναι το σημείο το οποίο ακριβώς εκράτησε και μία ψυχή μακράν του Παραδείσου, και προτίμησε την γη παρά τον Παράδεισο. Η γη όμως τι δίδει στον άνθρωπο? Θλίψεις, πόνους, στενοχωρίες, βάσανα και οτιδήποτε άλλο γεννά αυτός ο πρόσκαιρος κόσμος. Προπάντων δε, εκείνοι οι οποίοι έχουν τα πλούτη, εκείνοι εισέρχονται εις την κάμινο των βασάνων από αυτόν τον κόσμο. Κυριαρχεί τους πλουσίους φοβερός εγωισμός. Νομίζουν ότι το παν
είναι εις εκείνα τα χρήματα τα οποία έχουν. Θέλουν τις απολαύσεις του κόσμου τούτου, τις διασκεδάσεις, μη βλέποντες δίπλα των ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πεινούν, δυστυχούν, είναι γυμνοί και εγκαταλελειμμένοι, είναι νηστικοί, δεν έχουν να φάγουν ολίγων φαγητό. Τους ενδιαφέρει η ατομική των ζωή και είναι σκανδαλώδεις οι μέρες τις οποίες διερχόμεθα όταν κάθονται εις πλούσια γεύματα, λουκούλια γεύματα και τους βλέπουν οι πεινασμένοι και λυπούνται. Τουλάχιστον ας μην τα δημοσίευουν για να μην σκανδαλίζονται οι πτωχοί οι οποίοι εξ αυτής της αδικίας του κόσμου τούτου προήλθε και ο κομμουνισμός. Διότι ο κομμουνισμός εστάθη επάνω σε αυτήν την αδικία την οποία έχουν σήμερα οι καρχαρίες τούτου του κόσμου. Και δόθη το σύνθημα ότι όλα πρέπει να είναι ίσα και ας μην εργάζεται ο καθένας να πάρει από εκείνον ο οποίος έχει για να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Και εδίδαξαν ανταυτού την οκνηρία, εδίδαξαν τα σφαγάς και τα αίματα για να πάρουν από εκείνους οι οποίοι τα κέρδισαν τάχατες από αδικία. Είναι φοβερόν επίσης, αδερφοί μου, να γνωρίζει κανείς ότι δίπλα του υπάρχει ο πόνος και εκείνος να είναι μέσα στην σκληρή καρδία, μέσα στην αδιαφορία και ο Κύριος να κηρύττει ότι η πίστη εις Αυτόν συνοδεύεται πάντοτε με τα έργα τα οποία εδίδαξε ο Θεός. Μας έδωσε δε και τόσα παραδείγματα ο Κύριός μας με τον πλούσιον εκείνον ο οποίος η φρένε το λέγει καθεκάστη λαμπρός ενεδιδίσκε το πορφύραν και βίσον από τα πλέον πανάκριβα φορέματα τα οποία υπήρχαν στην τότε εποχή και εντός της οικίας στην οποία εισήρχεται στην είσοδο ευρίσκεται ο πάμπτωχος εγκαταλελειμμένος, πληγωμένος ο πτωχός Λάζαρος και μας εδίδαξε ότι ο κόσμος αυτός τελειώνει σε μια στιγμή και αλλάζει και το σκηνικό του κόσμου τούτου διότι ο μεν Λάζαρος εισήλθεν στην Βασιλεία των Ουρανών ο δε πλούσιος εις τον Άδην και εις την Γάμινον την Καιωμένην και εκεί εζήτησεν από τον Αβραάμ να του στείλει εκείνον των πτωχών των Λάζαρων να του βάλει σταγόναν ύδατος στο στόμα και απεκρίθη ο Θεός ότι δεν δύναται να έρθουν οι απέναντι εις εμάς και εμείς εις εκείνους διότι χάσμα μέγα εστήριχτε. Ομιλεί ο Θεός διαστόματος του Αβραάμ διότι όταν λέγει η Αγία Γραφή ο κόλπος του Αβραάμ δεν είναι τίποτε άλλο ημί ο παράδεισος. Αυτόν τον παράδεισο προτιμούν να στερούνται οι σημερινοί άνθρωποι διότι τα έργα των είναι ξένα προς την πράξη την οποία ζητεί ο Θεός από εμάς. Πράξεις και έργα γίνονται ευπρόσδεκτα εις τον Θεόν. Ακούμε το Λόγο του Θεού και τότε είμεθα ενώπιον του ευπρόσδεκτη με παρησία εάν φυλάξουμε λέγει το Λόγο του Θεού
και τηρήσουμε αυτά τα οποία μας λέγει. Ο σημερινός νεανίας, αδερφοί μου, δεν θέλησε να ακολουθήσει αυτά τα οποία υπεσχέθη ένας Θεός. Άλλαξε, του λέγει, αυτά τα οποία έχεις, τα επίγεια με τα επουράνια, τα πρόσκαιρα με τα αιώνια, των μάτιων αυτών κόσμων με τον παράδεισο, και έξις θησαυρών εν ουρανής, και προτίμησε να έχει αυτά τα επί της γης, τα οποία εξανεμίζονται και αφανίζονται. Ημέραν την, αδερφοί μου, επλησίασεν εις την θάλασσα, εκεί όπου ήσαν τα πλοιάρια, ένας ο οποίος ήθελε να μεταβεί απέναντι και επλησίασεν τον ιδιοκτήτη μιας βάρκας. Εισήλθε μέσα και κάθισε και είδε επάνω στα δύο κουπιά τα οποία είχε η βάρκα να γράφονται δύο λέξεις. Στην μία έγραφε στο ένα κουπί πίστης και στο άλλον έγραφε έργα. Έμεινε απορριμμένος. Εκείνος ο οποίος είχε τη βάρκα ήταν ευσεβής άνθρωπος εις τον Θεό και τα έβλεπε αυτά καθεκά στην ημέρα για να τηρεί τα συντολάς του Θεού. Του λέγει, τι γράφεις πάνω εις τα δύο κουπιά? Δεν απήντησε και πήρε το ένα κουπί και ήρθεσε να οθεί την βάρκα για να προχωρήσει, πλην όμως εκείνη εγύριζε συνεχώς στον ίδιο τόπο. Άφησε το ένα κουπί και πήρε το δεύτερο και άρχισε η βάρκα να γυρίζει από την άλλη πλευρά πάλι στον ίδιο τόπο. Μετά πήρε και τα δύο κουπιά και η βάρκα ήρθισε να σχίζει τα νερά απαλά για να προχωρεί στον προορισμό της. Και δίδαξε εκείνον ο οποίος ήθελε να μάθει τι σημαίνει πράξεις και τι σημαίνει πίστης. Τι σημαίνουν τα έργα και τι σημαίνουν το να πιστεύεις στον Θεό χωρίς όμως να πράττεις τίποτε από όσα θέλει ο Θεός. Αδερφοί μου, το δίδαγμα το οποίο μας δίδεται σήμερα από το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ότι ο πολλής κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, η πλειονότητα της ανθρωπότητος είναι κολλημένη στον κόσμο τούτον και δεν δύναται να ξεκολλήσει η καρδία του από αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος μας φωνάζει, παιδί μου, δώσε μου την καρδία σου. Ιέ μου, δώσ' μου στην καρδία. Και ο άνθρωπος απαντά και λέγει, αλλού διδω την καρδία μου, στα πρόσκυρα και τα μάτια του κόσμου τούτου. Και έρχεται η ώρα κατά την οποία φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και μας ακολουθούν ακριβώς αυτά τα έργα, όχι η πίστης, διότι η πίστης άνευ έργων νεκρά εστί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Πίστης χωρίς τα έργα είναι ένα νεκρό σώμα χωρίς ψυχήν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει την δύναμη να ανταλλάσσουμε τα πρόσκαιρα τούτα με τα αιώνια του Παραδείσου, να ανταλλάσσουμε την γη με τον ουρανό για να γίνουμε και κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού μας, την οποία μας υπόσχεται. Αμήν.